έχονται στάσεις, οι οποίες μπορεί να εξεταστούν σε 5 μέρες. Μάλιστα. Και μετά 3 μέρες είναι δεδομένο να κλέψουν αρκετά. Δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα, κύριε Κυριακού. Σίγουρα πριν τα Χριστούγεννα. Αυτό ο κύριος Βικέτσος κάνει έτσι. Ναι, μας παίρνει, δεν μας παίρνει. Ας πω κάτι. Το 3 και 5 δεν είναι αθλητικά. Μέσα σε 3, μέσα σε 5. Αυτό το μέσα σε 3 και μέσα σε 5 μπορεί να γίνει μέσα σε 2 μέρες. Εντάξει. Μπορεί η εκλογή, συγγνώμη να σας πω, μπορεί η εκλογή, η σύγκληση της Συνόδου για την εκλογή του προκαθημένου να γίνει στις 27 Δεκεμβρίου. Α, μετά τα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα. Εγώ έχω μια... Εντάξει, μπορεί να γίνει και στις 22. Εγώ έχω την αυτή ότι θα προηγηθεί ώστε η νέα Χριστουγεννιάτικη εγκύκλιο να υπογράφεται από τον νέο Αρχιεπίσκοπο. Κοιτάξτε, αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία από ποιον θα υπογράφεται. Ναι, συμβολικό. Ναι, το θέμα είναι να γίνουν σωστά οι διαδικασίες. Γι' αυτό και λέει ότι το 18 δεν είναι απόλυτο και μπορεί να αλλάξει. Να μου επιτρέψετε να πάμε να ακούσουμε. Ακούσουμε τη δήλωση του τοποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου, του Μητροπολίτη Πάφου Γεωργίου, μετά το πέρας της σημερινής σχετικά μακρά συνεδρίασης της Ιεράς Συνόδου, όπου ορίστηκε η ημερομηνία. Θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, θα είναι μαζί μας μέσω τηλεφώνου και ο κύριος Ιωάννης Χαριλάου, είναι ο Διευθυντής του Ελεκτικού Τμήματος της Εκκλησίας της Κύπρου και ο έχων το γενικό πρόσταγμα για αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα. Αποφάσισαν τη διενέργεια των εκλογών η ανάδειξη τριπροσώπου από τον λαό, το οποίο θα παραπευθεί στην Ιερά Σύνοδο την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022. Αν υπάρξουν ανυπέρβλητες δυσκολίες, γιατί είναι οριακό αυτόν το σημείο της ημερομηνίας αυτής, θα συνέλθει και πάλι η Ιερά Σύνοδος για να αποφασίσει για την αλλαγή ημερομηνίας. Δεύτερον, τροποποιώντας τον καταστατικό χάρτη, αποφάσισαν τη δημιουργία ψηφοδελτίου, στο οποίο θα αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με τη φωτογραφία τους. Η υποβολή υποψηφιότητων από τους ενδιαφερομένους θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου 2022. Απεφάσισαν όπως στα εκλογικά κέντρα προεδρεύουν κυβερνητική λειτουργία και όπως σε αυτά παρίστανται και εκπρόσωποι των υποψηφίων. Ανέθεσαν την ευθύνη της ετοιμασίας του ενοεκλογικών καταλόγων και της προετοιμασίας των εκλογών στον κύριο Ιωάννη Χαριλάου, Διευθυντή του Κεντρικού Εκκλησιαστικού Ταμείου. Αυτή ήταν η δήλωση του τοποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου. Λέει αρκετά μετά το πέρας της συνεδρίασης της Συνόδου. Εγώ θέλω να σταθώ, σας άκουγα το πρωί σε ραδιοφωνικές κυρίως δηλώσεις, κύριε Βικέτο, κύριε Κυριακού, και λέγατε ότι υπήρχε ενδεχόμενο σε αυτό το ψηφοδέλτιο που έστω και αν είναι εκτυπωμένο θα υπάρχει και κενό, έτσι ώστε να μπορεί, ένα λεπτό κύριε Κυριακού, να μπορεί κάποιος να προσθέσει τον οποιοδήποτε άλλον που πληρεί τις προϋποθέσεις. Με τη ρύθμιση στην οποία κατέληξε η Ιερά Σύνοδος, ότι όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 22 Νοεμβρίου. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, όχι. Απλώς εκείνο που λέγαμε... Δεν είναι παραβίαση του καταστατικού χάρτη όπως έχει τροποποιηθεί. Τροποποιήθηκε σήμερα. Σήμερα αυτό λέμε. Τροποποιήθηκε ο καταστατικός χάρτης. Θέλει τα 2/5 η τροποποίηση. Τροποποιείται με τόση ευκολία ο καταστατικός. 15 υπέρ της τροποποίησης και ένας ήταν εναντίον. Ξέρετε και ποιος ήταν εναντίον, κύριε Βικέτο. Δεν είναι ανάγκη τώρα να λέμε ονόματα. Λοιπόν, επειδή με εκπλήττεται. Αυτό που λέγαμε ήταν το εξής. Και στο άλλο, συγγνώμη, στο άλλο ήταν 10 με 6. 10 με 6 για την ημερομηνία. Κάποιοι ήθελαν μεταγενέστερη ημερομηνία, έτσι. Ένα λεπτό, κύριε Βικέτο. Το λέτε και πλανάτε μια απορία στους στήλες. 8 Ιανουαρίου κάποιοι. Οι 6 ήθελαν 8 Ιανουαρίου, οι 10 18. Λοιπόν, να πούμε ότι εκείνο που λέγαμε το πρωί, πριν να γίνει η τροποποίηση, ήταν για να συγκεραστεί ο καταστατικός χάρτης με την πρόνοια που υπήρχε μέσα. Με ποιον τρόπο. Όταν έγραφε τους 7 ενδιαφερόμενους παϊμόσχαροι και άφηνε και μια γραμμή από κάτω, μπορούσε ο εκλογέας να σημειώσει, να γράψει το όνομα της δικής του επιλογής. Άρα συμφωνούσε ουσιαστικά
με τον καταστατικό. Δεν ήταν αντικαταστατικό. Ναι. Απλώς διευκόλυνε τις εκλογές. Αλλά από τη στιγμή που τροποποιήθηκε με τέτοιο ξεκάθαρο τρόπο, εκείνο πλέον είναι πιο μπροστά. Βέβαια, είναι πολύ. Ναι, 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 ναι. Σωστό. Σωστό. Ναι, ναι. Και εγώ πιστεύω ότι είναι. Βάζει σωστά, βάζει ναι, τα πράγματα δηλαδή στη θέση. Δηλαδή, διασφαλίζει ότι η διαδικασία θα είναι σε ένα μεγάλο βαθμό αδιάβλητη από τη στιγμή που θα υπάρχουν εκτυπωμένα ψηφοδέλτια. Επιτρέψτε μου δύο τηλεθεατές. Ο κύριος Μιχάλης, η κυρία Μαριάννα, ο κύριος Μιχάλης από τη Λευκοσία. Καλό απόγευμα, κύριε Μιχάλη. Καλό σας απόγευμα, κύριε. Κύριε Παρούτσιο, επειδή δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή, απλώς να κάνω τρία ερωτήματα και να τα απαντήσετε. Μπορεί να τα έχουμε, μπορεί να έχουν ήδη απαντηθεί. Αλλά δεν πειράζει, η επανάληψη είναι καλό πράγμα. Μάλιστα, για τον κόσμο. Να το εμπεδώσουμε. Από το πρώτο, πού και πώς θα ψηφίσει ο κόσμος και τι έγγραφα χρειάζεται μαζί του. Ναι. Δεύτερο, κύριε Παρούτη. Το δεύτερο, άκουσα ότι πρέπει λέει, να έχει κάποιον να δίνει το πιστοδικό βαπτίσιο. Κύριε Παρούτη, ο κόσμος ο οποίος είναι. Ούτε εγώ το έχω. Ναι, με αυτό θα έλεγα. Εμείς που είμαστε μια ηλικία 50, 60, 70 ετών και άνω, για παράδειγμα, πού εύκολο να βρούμε το πιστοδικό βαπτίσιο, πού θα το βρούμε. Άρα θα αποκλειστούμε από την πληροφορία, πιστεύω. Πολύ σοβαρά. Και τρίτο. Ναι. Άκουσα ότι στον πρώτο γύρο, καταρχήν είναι 16 οι συνοδικοί οι οποίοι θα ψηφίσουν από το τριπρόσωπο, σωστό? Ναι, αλλά ένα λεπτό για να μην προκαλούμε σύγχυση. Θα πρέπει να ορίσουμε την πρώτη διαδικασία και την δεύτερη του τριπροσώπου. Ναι. Εσείς μας πάτε στη δεύτερη τώρα, παρακαλώ. Ναι, και λένε ότι αν κάποιος πάρει 9 ψήφους, κύριε Παρούτη, με ακούτε? Μετά προσοχής. Ναι, εάν κάποιος πάρει 9 ψήφους, θα βγει από τον πρώτο γύρο, ναι. Σωστό? Ναι. Είναι απόλυτη πλειοψηφία. Απόλυτη πλειοψηφία. Μάλιστα, απόλυτη πλειοψηφία, μάλιστα. Και αυτό που διαρωτώ με εγώ είναι ότι οι δύο πρώτοι στον πρώτο γύρο θα πάνε στο δεύτερο, σωστό? Όχι, ένα λεπτό. Εάν εκλεγεί αυτός που εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία, είναι τέλειος. Τέλειωσε, ναι. Μετά στο δεύτερο γύρο. Δεν έχει δεύτερο γύρο. Όχι, δεύτερο... θα πάνε οι δύο πρώτοι. Όχι, δεύτερο γύρο θα πάνε οι δύο πρώτοι αν δεν εκλεγεί με απόλυτη πλειοψηφία. Ένα λεπτό. Οι δύο πρώτοι. Η απορία μου είναι, αν η ψήφη είναι 6-5-5, τι γίνεται? Αυτός που πήρε τους 6, που πήρε την πλειοψηφία. Πάει ο άλλος, οι άλλοι δύο μεταξύ των δύο άλλων. Κλήρωση. Θα γίνει κλήρωση μεταξύ των δύο. Αυτό είναι η απορία. Άρα ο δεύτερος θα γίνει κλήρωση, ποιος θα είναι. Καλή άσκηση, καλή άσκηση. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό, κύριε Βιγέτο. Ένα λεπτό, τελειώσω. Ναι, κύριε Μιχάλη. Κατανοητό. Να είστε καλά, κύριε Μιχάλη. Ένα λεπτό, κύριε Βικέτο. Ένα λεπτό, αγαπητέ φίλε Αρισίδη. Χρόνια μαζί στη Βιοπάλη. Λοιπόν, η κυρία Μαριάννα. Και μετά θα απαντήσετε επί του συνόλου. Κυρία Μαριάννα. Ναι, καλησπέρα σας. Σας χαιρετάμε. Όταν οι πλήστοι από εμάς μετά το 1974, πριν το 1974 που έχουμε γίνει πρόσφυγες, πού θα βρούμε εμείς τα πιστοποιητικά βαπτίσεως μας? Έχω χαθεί. Ένα λεπτό, κύριε Κυριακού, δεν είναι λογικό αυτό που ρωτάει η κυρία Μαριάννα? Μα δεν ζητά κανένας πιστοποιητικό βαπτισής για τους Έλληνες της Κύπρου. Θα πάνε να ψηφίσουμε με ταυτότητα τους κανονικά. Και αντελειώνει αυτό το θέμα. Δεν μας το, εγώ δεν το κατάλαβα. Ένα λεπτό, κύριε Κυριακού, συγγνώμη. Κυρία Μαριάννα, δεν μας το είπα, δεν μας το διευκρίνησα, συνεχίστε. Όταν έλεγε ο κύριος... Ένα λεπτό, κύριε Κυριακού. Συγγνώμη, είπα να συνεχίσετε.